Πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και να βρούμε τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, γιατρός και ερευνητής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Καλημέρα, Παυλάκη, κύριε Καθήτα. Καλημέρα σας. Συζητάμε τα αυτονόητα εδώ, όπως ακούτε, πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε χρόνια μπροστά μας να τα συζητάμε. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια στην Ελλάδα. Εμείς γεράσαμε με τον Άρη και τα συζητάμε ακόμα. Από ρεπόρτερς που ήμασταν, τα ίδια συζητάγαμε, τα ίδια θέματα καλύπταμε. Γίναμε αυτό που είμαστε σήμερα και ακόμα τα ίδια συζητάμε. Την έχουμε την πολυτέλεια. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Στην Ελλάδα λοιπόν, είμαστε. Κύριε Παυλάκη, ας ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία της μάσκας, γιατί έχει ανοίξει η συζήτηση εδώ για το αν θα μπορούσαμε σιγά-σιγά οι πλήρως εμβολιασμένοι στην Ελλάδα να πετάξουμε τη μάσκα. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι? Κοιτάξτε, τις μάσκες δεν πρέπει να τις πετάξουμε μέχρι να δαμάσουμε τον ιό και δεν θα γίνει το καλοκαίρι. Α, με το καλοκαίρι θα την κάνουμε μάσκα, λέτε, κανονικά. Δεν θα αλλάξει κάτι αυτή την περίοδο βεβαίως, που μπροστά μας. Όλοι οι εσωτερικοί χώροι είναι επικίνδυνοι. Πρέπει να... Ιδίως τα εστιατόρια που δεν μπορούν οι άνθρωποι να φοράνε μάσκα συνέχεια. Mm-hmm. Πρέπει να βελτιωθεί φοβερά ο εξαερισμός. Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας, μόνο για να πετάξουμε τις μάσκες. Αυτό είναι λάθος. Για έξω λέμε τώρα, για εξωτερικούς χώρους. Τώρα μέσα το καταλαβαίνουμε. Όχι στην εστίαση τώρα, σε εξωτερικούς χώρους γενικώς. Για τους εξωτερικούς χώρους, επειδή... Θα έρθει κοντά, θα είναι και Οκτώβριος και θα συζητάμε για τους κλειστούς χώρους. Για χαρά τα λέει. Είναι προβολή τώρα. Νομίζω ότι κάνει προβολή στο προσεχές μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στα ουσιαστικά θέματα. Και να μην αφιερώνουμε πολύ λεφτά τηλεθέασης σε πουσιώδη και λεπτομέρειες. Mm-hmm. Για μένα είναι ψευδοπροβλήματα να μιλάμε για μάσκες ή για πότε θα γίνει η ανοσία, γέλιση κτλ. Mm-hmm. Ούτε μάσκες πρέπει να πετάξουμε τώρα, είναι αναγκαίο εργαλείο. Ούτε να συζητάμε για ανοσία, γέλιση, δεν θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, όπως σας έλεγα. Δεν θα το πετύχουμε αυτό. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά? Εδώ όλοι σε αυτό επενδύουμε, ότι μέσα στον Ιούλιο, μας λένε οι ειδικοί, φαίνεται να το πετυχαίνουμε αυτό. Όχι, λέτε? Γι' αυτό το λέω, η εκτίμηση δική μου είναι ότι για να συζητάμε, όχι ότι θα γίνει, για να συζητάμε για ανοσία γέλης πρέπει να περάσουμε το 80% εμβολιασμένους. Το οποίο πότε εκτιμάτε ότι θα γίνει έτσι όπως πηγαίνουμε τώρα και με την προοπτική ότι θα έχουμε περισσότερους εμβολιασμούς? Ωραία, έχουν γίνει 5-5,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, πρέπει να γίνουν 15 τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να συζητάμε, όχι ότι θα γίνει κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσουμε να συζητάμε την πιθανότητα, χρειάζεται να γίνουν άλλα 10 εκατομμύρια. Με το ρυθμό που μας λέτε τώρα, αυτό θα πάει τέλος του χρόνου. Αν γίνονται και 3 εκατομμύρια το μήνα γίνονται, και εγώ φοβάμαι και την καθυστέρηση, την επιβράδυνση του καλοκαιριού, θέλουμε 3 μήνες. Μετρήστε 3 μήνες, είσαστε στον Αύγουστο. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι τον Αύγουστο, στο Σεπτέμβριο. Άρα τέλος καλοκαιριού. Είναι επομένως πολύ απλά μαθηματικά. Mm-hmm. Η ελπίδα είναι ότι μπορεί να έρθουν περισσότερα εμβόλια, αλλά μετά τον Αύγουστο. Οπότε και θα πρέπει να... το κυριότερο τότε θα γίνει να βρούμε ανθρώπους να κάνουν τα εμβόλια και να μην φύγουν στις διακοπές προτού τα κάνουν. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να πω ένα πρακτικό. Παρακαλώ. Ναι. Το πρακτικό είναι να μην φύγουν οι άνθρωποι να πάνε στις διακοπές τους και στις βόλτες τους πριν κάνουν το εμβόλιο. Να μην ξεκινήσουμε διακοπές ανεμβολίαστη, δηλαδή, λέτε, κύριε Παυλάκη. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Τώρα, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να κάνουν την πρώτη δόση, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν είναι η επίσημη πολιτική, αλλά είναι η γνώμη μου. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν η δεύτερη δόση πάει λίγο πριν, λίγο μετά, αν το επιτρέπει η πλατφόρμα. Να έχει γίνει τουλάχιστον η πρώτη, όμως, λέτε. Να έχει γίνει τουλάχιστον η πρώτη, να μην καθυστερήσουν, να μην πούνε εντάξει, πάμε να διασκεδάσουμε τώρα, ας ματαιώσουμε το ραντεβού και να τα πάμε όλα για το Σεπτέμβρη. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, έστω και μια δόση είναι πολύ καλύτερη από τις δύο. Mm-hmm. Και να πω πάλι και κάτι που έχω ξαναπεί και ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα με αυτό, γιατί δεν ξέρω πόση ενημέρωση υπάρχει. Η επίσημη πολιτική είναι φυσικά όλων, είναι να κάνεις 2 δόσεις από το ίδιο εμβόλιο. Mm-hmm. Αυτό γίνεται τυπικά και αυτό έχει γίνει μετρημένα και ξέρουμε τι κάνουμε. Αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος αν η δεύτερη δόση γίνει από άλλο εμβόλιο,
Αν δεν υπάρχει. Γίνεται αυτό πουθενά, κύριε Παυλάκη. Αυτό γίνεται που έγινε. Και δεν, πρέπει να είναι επίσημη οδηγία όμως αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ένα εμβολιασμό δύο εβδομάδες πριν ή μετά. Ο δεύτερος εμβολιασμός. Εσείς είστε υπέρ λοιπόν του διπλού εμβολιασμού, έστω και από άλλο εμβόλιο. Δεν με πειράζει καθόλου, θα είναι το ίδιο καλός ή καλύτερος. Ναι, α, έτσι να... λέτε. Δηλαδή μπορεί να βγει επίσημη οδηγία για αυτό που λέτε. Έχει γίνει σε κάποιες χώρες. Στον Καναδά, για παράδειγμα, έχει γίνει ήδη επίσημα. Εγώ λέω προσωπικές γνώμες. Εσείς θα ακολουθείτε ό,τι λέει η Επιτροπή και η Κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό νομίζω ότι είναι μια λογική γνώμη και νομίζω ότι όλοι οι επαΐοντες λίγο πολύ θα συμφωνήσουν. Θα πάμε, λέτε, σε αυτή τη λογική σε λίγο καιρό. Ναι. Άρη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Καθώς επίσης και... Μισό λεπτό, κύριε Παυλάκη, κάτι θέλει να σου ρωτήσω, πάντως, έως τώρα δεν έχουμε πάρει μηνύματα συμπολιτών μας που λένε αγωνιούμε, είμαστε μια χιλιάδες άνθρωποι και περιμένουμε εμβολιασμό και δεν βρίσκουμε εμβόλιο. Όχι, βέβαια. Πάμε ανάποδα. Δηλαδή, εμβόλια έχουμε, κόσμο εμβόλια δεν έχουμε. Έχουμε και ο κόσμος προσέρχεται με έναν ρυθμό. Εντάξει, δεν είναι ο ρυθμός η 18-29 να καλύπτει την προσφορά πάντως. Έτσι δεν είναι. Για τους 18-29 τώρα που μιλάμε πάντως έχουν τελειώσει τα ραντεβού. Ναι, σύμφωνοι. Και εκεί, υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει μια ζήτηση. Περιμένουμε τα καινούργια. Αυτοί που λέει τώρα η Μαρία, κύριε καθηγητά, ακολουθούν το δικό σας παράδειγμα. Δεν πάω διακοπές αν δεν εμβολιαστώ. Ο νέος που έχει περισσότερο μυαλό από ό,τι φαίνεται στο κεφάλι του, σου λέει για να πάρω τη ζωή μου πίσω, με πάω για εμβόλιο. Το ακούω και το ξανακούω. Έτσι είναι. Νομίζω ότι έχετε δίκιο και το ακούω με χαρά. Οι νέες γενιές βάζουν τα γυαλιά σε όλους τους υπόλοιπους, αντί οι παλιοί να είναι οι σοφοί και να οδηγούν την νεολαία. Γίνεται το αντίθετο. Γιατί έχει χάσει την παρέα του, έχασε και... το πανεπιστήμιό του, έχασε τη ζωή του, την καθημερινότητά του και καταλαβαίνει πόσο πολύτιμο είναι το εμβόλιο. Οτιδήποτε και να είναι, νομίζω ότι η νεολαία τα πάει μια χαρά. Δώστε τη την ευκαιρία. Ακούω με χαρά ότι ανοίγουν επιτέλους οι πλατφόρμες. Καταλαβαίνω ότι επειδή έτσι που έρχονταν τα εμβόλια, έτσι που εγκρίνονταν κλπ., ήταν δύσκολο κανένας να κάνει την τέλεια δουλειά. Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο τέλειες δουλειές στην πλατφόρμα των εμβολιασμών. Αλλά υπάρχει μια πολύ πραγμοσύνη εκεί πέρα εκ των πραγμάτων και το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μία ηλικία αυτό το εμβόλιο, άλλη ηλικία το άλλο. Μπέρδεμα από εδώ και από εκεί. Νομίζω με ότι το AstraZeneca, δηλαδή, λίγο... θεωρείτε ότι έγινε λάθος, κύριε Παυλάκη, που άνοιξε μόνο για το AstraZeneca οι ηλικίες 30-44 στην αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να επικεντρωνόμαστε στο AstraZeneca. Νομίζω ότι το καλύτερο που έκανε η Επιτροπή και η Κυβέρνηση είναι να πει όλοι οι περισσότεροι τώρα μπορεί να έχουν εκλογές εμβολίων. Αυτό να γίνει και για τους νέους. Θα πρέπει και οι νέοι λέτε να έχουν οριζόντια, εκλογές. Δηλαδή όλοι οι ενήλικες να κάνουν όλα οριζόντια. Τα εμβόλια, να ανοίξουν οι πλατφόρμες για όλους αυτό και για όλα. Αυτό είναι το απλούστερο. Αυτό είναι το απλούστερο. Και ήθελα να πω κατά τη γνώμη μου τρία ουσιαστικά πράγματα. Το πρώτο είναι που άπτεται αυτό που είπε ο κύριος Ποντροσάλτε και όλοι σας, ότι τώρα σε λίγο φοβόμαστε ότι δεν θα βρίσκουμε ανθρώπους για να κάνουμε εμβόλια. Ότι θα υπάρχουν τα εμβόλια και βλέπω τον κίνδυνο. Εδώ στην Αμερική άρχισαν και δίνουν από hamburgers μέχρι λαχεία για να κληρωθούν για 1,5 εκατομμύριο δολάρια αν κάνουν το εμβόλιο. Αυτό γίνεται στην Καλιφόρνια, που λέει ότι όλο ένα και περισσότερο θα βρίσκουν αντίσταση για το κομμάτι του πληθυσμού που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν έχει ενημερωθεί, φοβάται ή οτιδήποτε άλλο και δεν πάει να κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γίνει καμπάνια σοβαρή και συνεχής. Σαφές. Για την ανάγκη των εμβολίων, κύριε και Παυλάκη, για την ασφάλεια των εμβολίων. Πείτε μας κάτι ακόμα. Η νέα σχολική χρονιά πρέπει να ξεκινήσει από Σεπτέμβρη με εμβολιασμένα τα παιδιά, τους εφήβους 12-15 ετών. Δεν είναι της ώρας αυτή η κουβέντα. Περιμένουμε και άλλα δεδομένα για να πιστούν και οι περισσότερο άπιστοι ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή για τα παιδιά ή οτιδήποτε βγει, ας μην το προδικάζουμε. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μπουν τα παιδιά στην λογική του εμβολιασμού. Αυτό πρέπει να γίνει
μετά το καλοκαίρι, όταν ξέρουμε ότι πώς έχει πάει ο γενικός εμβολιασμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε στόχους και αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι η κουβέντα στην Ελλάδα επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε τρομοκρατία κατά των εμβολίων. Πάρα πολύ κουβέντα γίνεται για τις λίγες παρενέργειες. Η οποία όμως, θα μου επιτρέψετε, είναι γενική και αόριστη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή πλανάται ένας, αφήνεται να φοβηθεί η κοινωνία από τους επαγγελματίες διασπορής, αλλά χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή τι παράγει μελλοντικά ένας εμβολιασμός σε ένα παιδί, σε ένα νέο άνθρωπο, τι παράγει. Υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη. Ο διάχυτος φόβος και η άγνοια είναι κακός σύμβουλος, γιατί φέρνει το διάχυτο φόβο. Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε, επειδή δεν ξέρουμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το λάθος, γιατί έχουμε 50 νεκρούς ή όσους θα έχουμε την ημέρα και έχουμε μπροστά μας το τέταρτο κύμα, που είναι νομοτελειακό νομίζω για την αγκαλιά. Δεν για μπορούμε το να το γλιτώσουμε χειμώνα. Αυτό. Επιμένετε σε αυτό εσείς, κύριε Παυλάκη. Μπορούμε να το γλιτώσουμε. Μπορούμε να το γλιτώσουμε ως ένα βαθμό, ναι, με φοβερή ένταση εμβολιασμών και με το δεύτερο που θέλω να πω, οργάνωση και μέσα στο καλοκαίρι, τεστ, ιχνηλάτιση και καραντίνα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο μέρος της Ελλάδας γίνεται μία έκρηξη κρουσμάτων, να την αφήσουμε ανεξέλεγκτη. Είναι στο χέρι μας, επομένως, λέτε. Αυτό το τέταρτο κύμα πότε το βλέπετε εσείς να έρχεται? Θα δούμε την έντασή του, όπως λέτε, εξαρτάται και από εμάς και από τους εμβολιασμούς μας. Αλλά πότε το βλέπετε ακριβώς, να το αντιμετωπίζουμε? Ακριβώς, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, μην έχετε για τώρα τις ελπίδες όλους τους εμβολιασμούς. Χρειάζονται τεστ, ιχνηλάτιση και καραντίνα για να εμποδιστεί. Εγώ νομίζω ότι όπως και πέρυσι, γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε χειρότερα από πέρυσι. Κοιτάξτε τι έγινε πέρυσι για να δείτε τι μπορεί να γίνει και φέτος. Λοιπόν, το καλοκαίρι πέρασε η πρώτη περίοδος μια χαρά. Από το 15 Αύγουστο και πέρα ήταν προφανώς. Ναι, δεν είχαμε τα εμβόλια. Δεν είχαμε τον εμβολιασμό, κύριε Παυλάκη. Δεν είχε εμβολιαστεί άνθρωπος, κύριε Παυλάκη. Μα θα πρέπει να βάλετε στην εξίσωση τώρα και την πιθανότητα ενός καινούριου στελέχους, το οποίο μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Αν υπάρξει ένα καινούριο στέλεχος που θα επικρατήσει, μπορεί η Ελλάδα κάλλιστα να την πάθει όπως το Ισραήλ πέρυσι, που είχε κατά καλό καιρό το Ισραήλ ένα μεγάλο επιδημικό κύμα και την έπαθε από τους γάμους, ελπίζω, τα πανηγύρια. Ελπίζω να μας συμβεί, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ το ελπίζω, αλλά είναι καλύτερα να το πάρουμε. Καλύτερα να ξέρουμε τι μπορεί να μας έρθει και δεν είναι ανάγκη τώρα πια να πιστεύετε εμένα. Κοιτάξτε τι έγινε το περασμένο καλοκαίρι και βγάλετε συμπέρασμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυλάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ πάντα. Να είστε καλά. Πρέπει να τρέξουμε γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα γρήγορα.